γιατί είναι κοντά μας και ο παιδίατρος, ο κύριος Μάριος Ανδρέου, τον οποίο θα βρούμε τώρα στη σύνδεσή μας. Καλημέρα, κύριε Ανδρέου. Γεια σου, ιατρέ, καλημέρα. Δυστυχώς. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε. Να είστε καλά, δόξα Εδώ τώρα προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτά τα νέα δεδομένα. Χθες είχαμε το νεότερο θύμα της πανδημίας στη χώρα μας. Τι πήγε τόσο στραβά και είχαμε μια τέτοια απώλεια ενός βρέφους μόλις λίγων ημερών? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια έξαρση κυρίως σε χαμηλότερες ηλικίες. Ενώ δηλαδή τον προηγούμενο καιρό βλέπαμε ηλικίες οι οποίες ήταν κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα βλέπουμε μικρές ηλικίες. Αυτό που παρατηρώ εγώ πρακτικά, δηλαδή επειδή είμαι στην πρώτη γραμμή σαν ιατρείο, mm-hmm. βλέπω λοιπόν ότι καθημερινά με παίρνουν οικογένειες οι οποίες μολύνονται. Mm-hmm. Και τι οικογένειες? Νεογέννητα. Α, τόσο δηλαδή, νεογέννητα, μωρά, τα οποία κολλάνε από τους γονείς. Νεογέννητα. Ακούστε το χθεσινό, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει. Με πήρε η μητέρα, η οποία γεννάει σε τρεις ημέρες και μου λέει κόλλησε COVID. Και ο μπαμπάς και η μαμά. Και γεννάει σε τρεις ημέρες. Mm-hmm. Αυτό το παιδί θα γεννηθεί με COVID. Α, είναι δεδομένο αυτό, ότι θα έχει περάσει το μωρό? Αν δεν έχει περάσει μέσω καθέτος που λέμε, ναι. Μόλις το πάρει αγκαλιά η μαμά να το θυλάσει, θα μολυνθεί. Άρα λοιπόν αυτό το παιδί θα πάει να γεννηθεί να πούμε σε COVID νοσοκομείο, ενώ είχε προγραμματίσει να πάει κάπου αλλού. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή θα πάει στο αττικό νοσοκομείο. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, γιατρέ? Ας πούμε ότι αυτή η γυναίκα, όπως λέτε, πάει, έχει κολλήσει η ίδια, κολλήσει και το μωρό. Τι κάνουν σε αυτή την περίπτωση? Απολύτως τίποτα δεν πρέπει να κάνουμε. Πραγματικά δεν έχουμε κάπως να το προστατεύσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρουμε ότι, όπως λέει το CDC προσφάτως, στα 10.000 νεαρά άτομα τα 4 καταλήγουν. Στα 10.000 τα 4 καταλήγουν. Αυτός είναι ο σχετισμός. Αυτό λέει το CDC. Καταλαβαίνετε mm-hmm. λοιπόν, όταν υπάρχουν κάποιες χι προϋποθέσεις, όπως συνέβη λοιπόν και σε αυτό το μικρό το μωράκι μας, το οποίο είναι πραγματικά μολύνθηκε, να φανταστείτε, 10 ημερών. Εγώ, επαναλαμβάνω, στο ιατρείο έχω περίπου καμιά δεκαριά παιδιά τα οποία είναι νεογέννητα, επαναλαμβάνω. Με COVID, δηλαδή μέχρι ενός μηνός, να φανταστείτε. Και τι θεραπεία παίρνουν αυτά τα παιδιά, γιατρέ? Τόσο στη βρεφική ηλικία. Τίποτα. Αυτό που θέλω να πω, και μάλιστα να το μεταφέρουμε και να μεταφερθούμε από αυτή την ηλικία. Άρα παλεύουν απλώς με τις δικές τους δυνάμεις, γιατρέ. Ακριβώς αυτό θέλω να σας μεταφέρω τώρα. Υπάρχουν 5 φάσεις της νόσου, mm-hmm. την οποία δεν έχει, από ό,τι βλέπω και στις τηλεοράσεις, δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα. Οι 5 φάσεις. Η πρώτη είναι η ασυμπτωματική. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή το περνάει όλος και δεν το καταλαβαίνει ότι το περνάει. Η δεύτερη είναι η ήπια. Η ήπια τι σημαίνει? Κάποιες μυαλγίες, λίγο πυρετό κτλ. Η τρίτη είναι η μέτρια. Η mm-hmm. μέτρια σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε προσβολή πλέον οργάνων και κυρίως των πνευμόνων. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει κάνει πνευμονία. Μάλιστα. Εκεί είναι η μέτρια φάση. Μετά πάμε στην επόμενη, η οποία είναι η σοβαρή, η οποία πια θέλει και αναπνευστική mm-hmm. Βοήθεια, και η κρίσιμη. Η κρίσιμη ουσιαστικά μπορεί να καταλήξει. Mm-hmm. Άρα έχουμε 5 φάσεις. Αυτό που πρέπει να δώσουμε μήνυμα στον κόσμο. Τι πρέπει να κάνουν οι εγκυμονούσες, γιατρέ, μπορείτε να το πείτε? Τι κάνουν οι γυναίκες που είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης? Απομονώνονται σε ένα σημείο, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα? Απλώς μην αφήσουν να πάνε δηλαδή στους γιατρούς τους. Και εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί κανένας γιατρός εύκολα δεν δέχεται COVID ασθενή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να πάει σε δομές. Τέτοιες δομές είναι το σωτηρία, είναι μεγάλα νοσοκομεία, το Αττικό, όπου πρέπει να πάει να κάνει τι? Μία εξονική τομογραφία. Εκεί είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Όταν ο πνεύμονας έχει προσβληθεί και έχει κάνει μια βαριά πνευμονία, στο τέλος μπορεί να καταλήξει. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρέου, έχουμε στοιχεία ότι τώρα και λόγω των μεταλλάξεων, γιατί βλέπουμε ότι το 90% των περιστατικών που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αττική προέρχονται από τη Βρετανική μετάλλαξη. Ακριβώς, νοσούν πιο 50... εύκολα τα παιδιά και εκδηλώνουν πιο πολύ συμπτώματα. Mm. Το ξέρουμε αυτό? Αυτό υποπτευόμαστε. Δεν θέλω να πω τη λέξη το ξέρουμε, αλλά μάλλον πλέον έχουμε σοβαρότερη νόσηση, αλλά και μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Mm-hmm. Νεαρά άτομα πλέον. Μιλάμε δηλαδή ότι βλέπω ότι όλες οι οικογένειες, γιατί η ενδοοικογενειακή διασφορά είναι τεράστια, mm-hmm. τεράστια, όπως και η εργασιακή. Ωραία, δηλαδή, ας πούμε ότι νοσεί η μητέρα και ο πατέρας. Το επόμενο βήμα είναι να γίνουν τεστ στα παιδιά. Αν τα παιδιά δεν έχουν νοσήσει, πρέπει να φύγουν από το σπίτι? Κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορούν πού να πάνε. Να τα δώσεις στις γιαγιάδες, οι οποίες θα αποδειχθούν ότι μπορεί να γίνει άλλο κακό εκεί. Ναι. Θα γίνει άλλο κακό. Γι' αυτό και αφήνω τα παιδιά μέσα στην οικογένεια. Δεν θέλω να τα διαχειριστεί κάποιος άλλος. Έτσι, δύσκολα είναι. Απλώς το μήνυμά μου είναι ότι εάν περάσουν 4 ημέρες, 5 ημέρες, πήρε του,
Έκτη ημέρα οπωσδήποτε πλέον γίνεται έλεγχος. Mm-hmm. Διότι θα μεταβούμε πλέον στις φάσεις που είπαμε, οι ασυμπτωματικοί. Στις δύσκολες φάσεις, βέβαια. Στη σοβαρή. Επομένως, γρήγορα στο νοσοκομείο, λέτε, τις πρώτες μέρες, 4-5 μέρες μετά στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Στην ιατρική λέγαμε κυρίως στο έκτο 24ωρο έλεγχος. Εγώ θα σας έλεγα στο έκτο 24ωρο, δηλαδή, και να ελεγχθεί. Γιατί ο κόσμος τι λέει. Θα μου περάσει και έχει πνευμονία. Μάλιστα, φτάνει στο μη περαιτέρω. Και βλέπουμε τη ραγδαία επιδείνωση, δηλαδή μέσα σε μερικές ώρες, όπου τότε ήδη έχει προχωρήσει η νόσος, και είναι ίσως αργά. Προχωρήσει. Mm-hmm. Με ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Με νεαρά άτομα αυτή τη στιγμή να νοσηλεύονται, γιατί έχουν πάει αργά. Κατανοητό. Έχουν πάει την 8η, 1η, 10η μέρα. Και ας αφήσουμε τα παιδιά και ας κρατήσουμε ότι αυτή τη στιγμή μέσα στη... οι ΜΕΘ έχουν γεμίσει από 40ρηδες, κύριε Ανδρέου. Και μικρότερους. Και μικρότερους. Μικρότερες ηλικίες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρέου. Να είστε καλά, γιατρέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κατατοπιστικό. Ακούστε λοιπόν σαν Ευαγγέλιο αυτά που λέει ο γιατρός. Και ιδιαίτερα νεαρές μητέρες που είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης, τεράστια προσοχή.